Ταξίδι. Κάθε σκέψη που συνοδεύει αυτή τη λέξη έχει να κάνει κυρίως με στιγμές ευτυχίας, χαράς, ακόμη και λύτρωσης από μια καθημερινότητα που φαντάζει σαν μια αναδυσόπιτη μάχη με το χρόνο, να προλάβουμε τη ζωή, να μαζέψουμε όσα περισσότερα υλικά αγαθά, ξεχνώντας ότι αυτό που έχει αξία είναι η εσωτερική μας περιουσία. Κάθε ταξίδι λοιπόν για εμάς τους ανθρώπους του λεγόμενου δυτικού κόσμου έχει κυρίως θετική χρειά. Και πάντα αυτό το ταξίδι έχει επιστροφή. Στη θαλπορή του σπιτιού μας, στην εργασία μας, τους φίλους, τους συγγενείς και την αστική μας καθημερινότητα. Για κάποιους άλλους ανθρώπους όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Λέσβος. Ένα νησί που έγινε γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι για τις αδιαμφισβήτητες ομορφιές του, τις παραλίες, τα βουνά του, τα μοναστήρια του. Είναι ένα νησί που συνδέθηκε με τον όρο προσφυγική κρίση. Ένα νησί που μπορείς να το περιγράψεις είτε ως κόλαση, είτε ως παράδεισο. Η γη της επαγγελίας, της ελπίδας, της προσφοράς και της αγάπης. Ο προορισμός χιλιάδων ψυχών που επιβιβάζονται σε λαστιχένιες βάρκες, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο αφού κάποιοι τους διέλυσαν το σήμερά τους. Τα σπίτια τους, την καθημερινότητά τους, τη ζωή τους. Ταυτόχρονα, για κάποιους άλλους, αυτούς που έφυγαν, είναι ο τελευταίος σταθμός. Μια άδικη κόλαση που τους υποδέχθηκε τόσο βία, κόβοντας το νήμα της ζωής τους. Είναι αυτοί που δεν κατάφεραν ποτέ να πιάσουν στεριά. Θύματα λαθρεμπόρων ψυχών που τους εγκαταλείπουν μισοπέλαγα, αδιαφορώντας ακόμη και για το γεγονός ότι ανάμεσά τους υπάρχουν και αθώα παιδιά. Θύματα αρρωστημένων καταστάσεων, πολέμων, παιχνιδιών εξουσίας, υποκρισιών μιας διεθνούς κοινότητας δήθεν αδύναμης να βάλει τέλος σε αυτό το έγκλημα που συντελείται σε πολλά μέρη του πλανήτη και ειδικά στη Συρία. Η Λέσβος λοιπόν δέχεται ένα μεγάλο κύμα προσφύγων και μεταναστών, χιλιάδες άνθρωποι που αφήνουν τα πάντα πίσω τους με μοναδικό στόχο να γλιτώσουν και να αγοράσουν ελπίδα για μια ζωή φυσιολογική. Όπως αξίζει σε κάθε άνθρωπο που γεννιέται άλλωστε. Στο νησί έφτασα εθελοντή σε ένα ταξίδι ζωής όπως το χαρακτήρισα. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, γιατί πολύ απλά στη Λέσβο είναι όλα τα συναισθήματα μαζεμένα σε μια άτακτη εναλλαγή που μπορεί να τσακίζει ψυχές, αλλά προσθέτει πολλά στο μέσα του κάθε ανθρώπου που τη βιώνει. Πόνος, λύπη, χαρά, ελπίδα, αγωνία, πείνα, κρύο, ζωή, θάνατος και πάλι από την αρχή. Πρόσφυγες από Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Ιράν και άλλες εμπόλεμες περιοχές φεύγουν άρον-άρον από τα σπίτια τους και αφήνουν πίσω όσα με κόπους και θυσίες έκτισαν, ζωές και στιγμές. احنا ويعني ما بنعيش لين وصلنا لهون خفر اليوناني كان عن جد رحيم معنا وساعدنا كان وضع عنا بسوريا كتير مزري لدرجة اني وصلت المعيشة كتير غالية ما في مي كهرباء ما في طاول دمار قصف خطف قتل شيء كتير يعني صار عنا بسوريا نحن كان ببيتنا كنا عم نعيش كتير كويس من زمان يعني
My home is Aleppo. It's sold directions and about no water, never water. No electric, no save. Everything it's hard. No vegetables, no chicken, no meat, no anything. I want a simple future, simple life. لأن منطقتي كانت بيد داعش وقتل ناس أبرياء هواية ومن ضمنهم أخي استشهد. لا أخي كان يداوم بالبيشمركة واستشهد في إحدى المعارك القريبة من سنجا. أحلامي كله إحنا أقلية مسالمة بس نريد نعيش بسلام وما نريد شي الآخر. إيه اللي خلاني أمشي من العراق؟ منطقتنا مدمرة تحت سيطرة الداعش وإحنا تهجرنا من مناطقنا وواجهنا صعوبة هواية ولحد هسه 5000 مختطف موجودين بيد الداعش وأكثر من 5000 قتلوا بيتهم. ما عندي شيء أقول لهم بس الله ينتقم منهم. I want peace in my country. My country is not good. It's very bad. We this is every day you say we go to your country to be kill the people. Every day kill people in my country. I'm afraid to be here. I go to Germany. I am very happy. We not need anything, but need one place to sleep, to eat it. We don't have anything in my country. My country, you know, it's very difficult, the situation in there. I think you know that it's very difficult. There is Sunni, Shia, and bombs and kills when you going to anyway, you can maybe you can't come back to your home. You understand me? Yes. So that's why I'm going to Europe to be safe, me and my family. Και κάπως έτσι ξεκινούν για το μεγάλο ταξίδι. Ένα ταξίδι το οποίο κρύβει παγίδες, κινδύνους και εκμετάλλευση. Οι πρόσφυγες φτάνουν στα παράλια της Τουρκίας, όπου εκεί έχουν να αντιμετωπίσουν ένα κύκλωμα μαφιόζων διακινητών, οι οποίοι τους φορτώνουν μέσα σε πλαστικές βάρκες. Το αντίτιμο που πληρώνουν είναι από 1.000 μέχρι 1.500 ευρώ. Το τραγικό είναι πως οι αδίστακτοι διακινητές τους βάζουν με το πιστόλι στον κρόταφο μέσα στις βάρκες, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων και κυρίως με τα μεσονύκτιες ώρες. Κατά την άφιξή τους στη Λέσβο, μπορείς να διακρίνεις κάθε λογή συναισθήματα. Πατούν Ευρώπη για πρώτη φορά. Hola.
Yuna, for all people in Yuna. Thank you very much. You are fantastic people. Fantastic people. You are to كثير جماعة إنسانيين. لكم شكرا شكرا من كل شكرا قد هذا البحر. الله يعطيكم ألف عافية. You are fantastic people. Dada! Όσοι εθελοντές βιώνουν την εμπειρία των αφίξεων σημαδεύονται για μια ζωή από τα τρομαγμένα παιδικά πρόσωπα που έχουν για χαρακές αναπάντητα γιατί. Είναι παιδιά που είχαν το σπίτι τους, το δωμάτιό τους, τα παιχνίδια τους, τους φίλους τους, τους αγαπημένους τους, τον τόπο που γεννήθηκαν. Είναι λουλούδια που ξεριζώθηκαν πριν καν να ανθίσουν. Λίλα μάμα! It's okay to make fun. Mama, let's do the same thing. It's not okay to make fun. Όμως ο τρόμος είναι ζωγραφισμένος και στα πρόσωπα των μεγάλων. Δεν είναι λίγο να ταξιδεύεις καταβρεγμένος 3 με 4 ώρες μέσα στο σκοτάδι και να ξέρεις ότι χιλιάδες δεν τα κατάφεραν να φτάσουν στη στεριά. Η ώρα είναι 4:30 το πρωί. Αυτή τη στιγμή φτάνει στο νησί της Λέσβου η 4η βάρκα. Πατεράδες που δεν μπορούν να δουν τα παιδιά τους μέσα στα μάτια νιώθουν τύψεις και ντροπή ενώ δεν φταίνε. Τύψεις γιατί τα έφεραν στη ζωή και αντί για χαρά και ευτυχία να βιώνουν με το καλημέρα της ύπαρξής τους τον φόβο και το άδικο, το φλερτάρισμα με το θάνατο. Και εκεί που λες ότι ξημέρωσε και δεν πρόκειται να έρθουν άλλες, τα γεγονότα διαψεύδουν τις προβλέψεις. I came from Afghanistan because of my children, because of the insecurity situation in Afghanistan, and because of my job. My job was very important because I was interpreter for U.S. Army and Italian. And the enemies of Afghanistan sent me a treatment letter. They said, if you do your job again, we would kill you or kidnap your children and kill your family. And I had to lose my job, and I did that.
Κοινό μυστικό στη Λέσβο είναι το γεγονός πως χωρίς τους εθελοντές σίγουρα τα θύματα θα ήταν πολύ περισσότερα. Είναι οι λεγόμενοι άγγελοι χωρίς φτερά. Εκατοντάδες άνθρωποι που εγκαταλείπουν την καθημερινότητα και τη βολικότητά τους. Από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Άνθρωποι άγνωστοι, άνθρωποι μονάχοι, άνθρωποι οικογενειάρχες, πλούσιοι, φτωχοί και οτιδήποτε άλλο μπορεί να τους χαρακτηρίζει. Έχουν όμως για κοινό διαβατήριο την καρδιά τους. Είναι αυτοί που δεν έμαθαν να διαχωρίζουν τους ανθρώπους σε μαύρους, άσπρους, μουσουλμάνους, χριστιανούς. Οι εθελοντές βρίσκονται παντού, στις παραλίες, στους καταβλισμούς, στους δρόμους. Παντού, 24 ώρες το 24ωρο. Περιπολούν, μαγειρεύουν, κτίζουν, προσφέρουν και επικοινωνούν μέσω ομάδων που έχουν δημιουργήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ένα άναρχο σύστημα το οποίο λειτουργεί όμως τόσο τέλεια. Sally. And how old are you? 10 years old? How old are you? Η πρώτη επαφή εθελοντών και προσφύγων είναι μοναδική και μόνο ο Δέος μπορεί να προκαλεί. Η ανιδιοτέλεια σε όλο της το μεγαλείο. I wanted to come here and certainly offer as much aid as I can. I have no problem jumping in the water and helping get people off boats and going to the different transit camps and helping people get dry clothes and tents and build their fires. The people that I've met in the last 5 or 6 days, there's nobody that I've met that I'm afraid of. You know, many of the people that are coming over, they're professionals, they're university educated. You know, the world needs, we need collectively to open our arms to them because you never know that it could be one of us the next time around. Just helping the people out here, and I'm a lifeguard, so I'm going into the water and tell them what's going to happen. Just keep calm and bring them to the beach, and just help out on the beach when they are cold. Just get the life jackets off and all the emergency blankets. So we help them until they go on the bus and then to the camp. I think it gives you a good feeling if you see the people are so thankful and so happy when you help them. It's it gives you a good feeling. You can buy this with any money in the world. You know, it gives you a good feeling. Yeah. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Thank you very much. على شكر لكم. أحنا نشكر دولة اليمن على استقبالها. الخار إنا. وأنت الحمد لله. Με γεμίζει πάρα πολύ, διότι νιώθω πιο ζωντανός άμα κάνω αυτό. Με ευχαριστεί γιατί ξέρω ότι κάθε άνθρωπος που θα βοηθήσω, το λαχιστόν έχω κάνει κάτι. Μια μέρα το πρωί έρχομαι εδώ πέρα και βλέπω κάτι δεν πάει καλά. Πάω να δω 8 παιδιά γύρω στα 20-25 χρόνων και είχαν περάσει ενδιάμεσα Τουρκία και εδώ πέρα κολύμποντας γιατί δεν είχαν λεφτά. Ναι, 15 άτομα, μόνο τα 8 καταφέραν να φτάνουν εδώ πέρα. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Ανάμεσα στις εκατοντάδες εθελοντών, οι οποίοι καταφθάνουν από όλα τα μήκη και πλάτη της γης εδώ στο νησί της Λέσβου και αρκετοί συμπατριώτες μας Κύπροι. Εμείς συναντήσαμε μερικούς από αυτούς και τους ρωτήσαμε τι ήταν αυτό που τους οδήγησε να έρθουν εδώ στο νησί εθελοντικά. Νομίζω μετά από τις εικόνες που είδαμε στην τηλεόραση με τους μετανάστες, τους πνιγμούς και μετά τα γεγονότα στη Γαλλία, νιώθω ότι κάτι έπρεπε να κάνω, ότι με κάποιον τρόπο έπρεπε να συνεισφέρω έμπραχτα. Οπότε μαζί με κάποιους φίλους αποφασίσαμε ότι μπορεί να είναι η πράξη, μπορεί να είναι απάντηση
Σίγουρα τη δύναμη των εθελοντών είναι κάτι που την κρατώ. Ο κόσμος τούτος που έρχεται από όλον τον κόσμο να βοηθήσει. Κάποιες ομάδες είναι πάρα πολύ οργανωμένες, κάποια είναι άτομα τα οποία θέλουν απλά να τα δούμε, φοβερή δύναμη. Πάρα πολλές, αλλά η πιο σοκαριστική ήταν τα πράγματα που έλεγαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή ο κόσμος που χάνεται στο μεταξύ, να περάσουν από την Τουρκία στην Ελλάδα, που τούτα δεν τα ξέρει κανένας, δηλαδή πόσο κόσμος πνίεται, που απλώς βρέθηκε σε μια παραλία ή κάτι, και τούτο ήταν το πιο σοκαριστικό για μένα. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να προσφέρουμε απλά σαν άνθρωπος προς τον άνθρωπο. Με τον λίγο που βοηθάς κάνεις μεγάλη διαφορά, πιστεύω. Μεγάλη διαφορά. Όσοι πιστεύουν ότι δεν μπορούν να κάνουν διαφορά, ελάτε εδώ και θα δείτε το λάθος σας. Η ψυχή σου άνοιξε εδώ. Γίνεσαι πιο άνθρωπος. Έρχεσαι πιο κοντά στον άνθρωπο σου. Οι εθελοντές πάνε και έρχονται. Αυτοί που ζουν την προσφυγική κρίση από την αρχή είναι ήδη οι κάτοικοι του νησιού. Άνθρωποι οι οποίοι από το πουθενά κλήθηκαν να αναλάβουν ένα τεράστιο βάρος, να σώσουν ψυχές. Όλους τους τυχιώνει εκείνη η καταραμένη νύκτα της 28ης Οκτωβρίου. Εδώ πέρα όλο το λιμάνι είχαν βγει 250 άτομα. Ζωντανοί, 50-60 πνιγμένοι. Βοηθήσαν όλοι, δύο σκάφη του λιμενικού, δύο ψαροκάικα μεγάλα. Μέχρι και τρεις ψαράδες Τούρκοι ήρθαν και φέραν άτομα εδώ πέρα. Κλαίγανε εδώ οι γυναίκες, κλαίγανε όλα τα πράγματα, δεν ξέραμε ποιον προλάβουν. Εδώ υπήρχε ένας γιατρός φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη, ο καημένος σας είναι καλά. Έσωσε δύο παιδάκια, αλλά δεν πρόλαβε και τα άλλα. Τα γυρίζουν ανάποδα, ξέρεις, του κάνουν τεχνικές αναπνοές. Ο Δήμαρχος έλεγε ότι εμείς, την ώρα που εμείς κάναμε παρελάσεις, είχαμε 75 νεκρούς. Ανάμεσά τους μικρά παιδιά, έγκυες μητέρες, οικογένειες ολόκληρες, οι οποίες τα σώματα των οποίων ξεβράζονταν τις επόμενες μέρες. Τι να νιώσεις, έβλεπες τέσσερα, ποιον να πρωτονιάς, έβλεπες τον άλλον που φώναζε για να σώσει το δικό του το παιδί. Ο άλλος, η γυναίκα έκλαιγε για τα μωρά που είχε μείνει με το πεθαμένο το μωρό. Άλλη περίπτωση τώρα, δύο παιδιάκια πιθάνανε μέσα γιατί τα πατήσανε οι ίδιοι, μέσα το πέσαν νερά στη βάρκα. Ναι, πήγαν να ανεβούν να σωθούν, ας πούμε, οι όλοι μαζί. Και έφυγε το μωρό από την αγκαλιά της μητέρας, έπεσε με στην βάρκα, δύο παιδάκια, εκείνη ώρα τα πατήσαμε, μείνα στον τόπο. Βρισκόμαστε στην μαρτυρική Εφταλού, είναι περίπου στα 5 ναυτικά μίλια από τα παράλια της Τουρκίας. Εδώ σημειώθηκαν τα περισσότερα ναυάγια. Εκατοντάδες ψυχές δεν κατάφεραν ποτέ να φτάσουν στον προορισμό τους. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι γιατί βλέπουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει με αυτή την κατάσταση, άλλοι πνίγονται κτλ. Και ό,τι μπορούν κάνουν οι αρχές, αλλά μένει και πάρα πολύ, δεν είναι εύκολο. Είναι μια κατάσταση που ήταν και συνεχίζει να είναι πρωτόγνωρη για μας. Δεν είχαμε αντιμετωπίσει ποτέ κάτι ανάλογο και φυσικά δεν ήμασταν αρχικά προετοιμασμένοι γι' αυτό. Συναισθηματικά αισθάνομαι συντετριμμένος όταν βλέπω παιδάκια αθώα να πνίγονται στη θάλασσα έρχοντας για μια καλύτερη ζωή.
Ξέρετε, οι παραλίες ξεβράζουν ακόμη πτώματα, άσχετα αν κανείς δεν το λέει. Κάποιοι δεν τα κατάφεραν. Βούλιαξαν μισοπέλαγα μαζί με την ελπίδα τους. Θυσία στη θάλασσα που όσο γαλήνια μπορεί να συμπεριφερθεί, άλλο τόσο ξαφνικά μπορεί να πάρει στο βυθό της όνειρα και ψυχές αδικημένες, αφήνοντας ένα αόριστο γιατί να περιπλανιέται στον αφρό της. Πτώματα χωρίς ταυτότητα, που μπορεί να μην τα ψάξει κανείς. Αλήθεια, γιατί ο οποιοσδήποτε άνθρωπος αξίζει αυτό το τέλος. Ή να δεις, όταν περάσει ας πούμε αυτή η μέρα, ο καιρός που αλλάζει ο καιρός, να δεις να βγάζει πτώματα έξω. Δηλαδή είναι χαμένοι που βγαίνουν μετά ας πούμε τα πτώματα. Τι να πρωτοδεί. Έχουν μείνει μέσα στα μπάρια και κάποιοι από 5-6 μέρες το βλέπεις ένα πράγμα και κυκλοφορά από στη θάλασσα και είναι ένα πτώμα. Και δεν ξέρεις πού θα το βγάλει, ανάλογα ξέρεις πού φυσάει. Νοτιάς, βοριάς, Μελτέμι, Τραμπουντάνες, ανάλογα. Και τους βάζουν και με το ζόρι οι Τούρκοι, δουλεύουν ωραία, γιατί έχουν προπληρωμένα τα λεφτά και τους βάζουν με 7-8 μπουφόρ, με το πιστόλι στο κρόταφο. Κάθε κυβέρνηση και φυσικά της διεθνούς κοινότητας να επέμβει και να σταματήσει ένα δίκτυο εγκληματιών οι οποίοι δρούν στα τουρκικά παράλια και τα θύματα των οποίων καλούμαστε εμείς να τα περισυλλέξουμε από τις ακτές μας και να βρούμε χώρο ταφής και να ταφούνε με έναν αξιοπρεπή τρόπο και σε σημείο τέτοιο που να ενδείκνυται για αυτή την περίπτωση. Προσπαθούμε να το πάρουμε, να είμαστε όσο ευγενικοί μπορούμε με τους ανθρώπους, γιατί εντάξει, έχουν μια πολεμική σύραξη εκεί κάτω και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να τους βοηθήσουμε. Ακόμα και τώρα πηγαίνουμε εκεί πέρα στους καταβλισμούς που έχουν, τους δίνουμε κάποια ρούχα, κάποια τρόφιμα. Σταματάνε πριν πάνε για τη δουλειά τους να βοηθήσουν, να βγάλουν ανθρώπους έξω, να ειδοποιήσουν το λιμενικό, να ειδοποιήσουν κάποιο λεωφορείο να τους πάρει, να δώσουν κουβέρτες, να δώσουν ρούχα. Είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά δεν έχει οργάνωση, βγαίνει από την καρδιά του καθενός. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά σημεία του νησιού. Ό,τι και να πει κάποιος θα είναι λίγο για να περιγράψει την εικόνα που αντικρίζουμε. Στη θέα των χιλιάδων σωσιβίων, ένα ρίγος διαπερνά κάθε κύτταρό σου, κάθε σωσίβιο και ένας άνθρωπος, μια ιστορία, ένας ξεριζωμός, μια ψυχή περιπλανόμενη, ανεμοδαρμένη. Με το που φτάνουν στη Λέσβο, οι πρόσφυγες μεταφέρονται στους καταβλισμούς που υπάρχουν στο νησί, στο Κάρα Τεπέ, το Όξι, τη Μόρια και στο Πίκπα. Στο τελευταίο μεταφέρονται μεταξύ άλλων και τα ασυνόδευτα παιδιά. Φανταστείτε την απελπισία ενός γονιού που ίσως να μην μπορεί να πληρώσει για όλους το αντίτιμο της ελπίδας και αναγκάζεται να βάλει το παιδί του μέσα σε μια λαστιχένια βάρκα με αγνώστους. Και δώσε κάλπικες υποσχέσεις του τύπου «Να πας, παιδί μου, και θα έρθουμε κι εμείς». Και περνούν οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια. Και τα παιδιά περιμένουν κάτι που δεν θα έρθει ίσως ποτέ. Και κάπου εκεί η αθώα ψυχή τους σκορπίζεται και σημαδεύεται μια για πάντα. Έξω από τον καταβλισμό στη Μόρια λειτουργεί και ένα ανεπίσημο κέντρο υποδοχής, το οποίο στηρίζεται αποκλειστικά στους σκόπους και τη δύναμη μερικών εθελοντών, ένα σημείο αναφοράς. Εκεί λοιπόν η προσφορά είναι θεάρεστη. Τους λόγους μας εξηγεί μια Κύπρια, η Έλενα Μουστάκα. Αρκετοί πρόσφυγες οφείλουν στην Έλενα και σε άλλους εθελοντές ακόμη και την ίδια τους τη ζωή. Όταν φτάσαμε, Μόρια, οι υπηρεσίες προσφέρονταν μόνο στο εσωτερικό του καρασκηνοτικού χώρου. Ένα σκουπιδότοπο, βασικά. Ένα τεράστιο σκουπιδότοπο με ανθρώπους να κοιμούνται μέσα στα σκουπίδια, χωρίς κανέναν ουσιαστικά να τους βοηθήσει, να τους κατευθύνει ή να τους προσφέρει οτιδήποτε είδος πρώτης ανάγκης. Είτε αυτό ήταν τροφή, αποχωρητήρια, τα πάντα. Η προσπάθειά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα χώρο όπου αυτοί οι άνθρωποι που φτάνουν εδώ να μπορούν ουσιαστικά να ξεκουραστούν για κάποιες μέρες. Είναι πολλά μακρύ το ταξίδι που κάνουν μέχρι να φτάσουν Μόρια. Κλείστηκαν πολλά τραύματα από τη διαδικασία και έχουν ακόμα πιο μεγάλο ταξίδι μπροστά τους. And the idea is that we're going to have storage at the back of the distribution
bench as well. Στο λόφο της Μόριας η συνύπαρξη εθελοντών και προσφύγων είναι κάτι το μαγικό. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις προσφύγων που γίνονται εθελοντές έστω και για μερικά 24 ώρα. Και κάπου εκεί καταλαβαίνεις το μεγαλείο της αμφίδρομης ανθρωπιάς. Νιώθουν την ανάγκη μέσα στη δυστυχία τους να δώσουν πίσω, σαν ένα χρέος που πρέπει να ξεπληρωθεί, ένας λογαριασμός που πρέπει να κλείσει. Τα δύσκολα στη Μόρια αρχίζουν το βράδυ, όταν η θερμοκρασία βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Και πάλι όμως, εθελοντές και πρόσφυγες βρίσκουν τον τρόπο να κρατούν τουλάχιστον ζεστές τις ψυχές τους. Στους επίσημους καταβλισμούς τα πράγματα είναι κάπως καλύτερα. Εκεί βρίσκονται μεγάλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, το UNHCR, ο Ερυθρός Σταυρός. Αφού εξασφαλίσαμε άδεια, εισήλθαμε στον οργανωμένο χώρο υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων, Κάρα Τεπέ. Φροντίσαμε να φτιάξουμε ένα σύστημα και ένα πρόγραμμα, ώστε ο κόσμος που έρχεται εδώ να φιλοξενείται σωστά, όσο πιο σωστά μπορούμε, μπορεί να γίνει αυτό. Γνωρίζοντας βέβαια εμείς ότι δεν έχουμε στα χέρια μας ένα resort ή ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Λοιπόν, εδώ εμείς δουλεύουμε πάνω σε τέσσερις λέξεις. Αυτές τις τέσσερις λέξεις τις έχουν όλοι οι επισκέπτες μας όταν έρχονται. Πεινάω, κρυώνω, νιστάζω, θέλω να τελειώσω γρήγορα. Αυτό είναι το μεγαλείο. Δηλαδή των ανθρώπων στον συνάνθρωπο. Ναι. Να μην αφήσουμε κανέναν έξω, να μην αφήσουμε κανέναν κάτω από τον ουρανό, νύχτα ή μέρα. Αυτό κάναμε λοιπόν εμείς εδώ και αυτό μπορώ να πω, ναι, είναι μια λέγη γιατί μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Η Λέσβος είναι στην ουσία μία από τις πρώτες πύλες της Ευρώπης. Στο σύνολό της η Ελλάδα λειτουργεί σαν ενδιάμεσο σταθμός αυτών των ανθρώπων οι οποίοι αναζητούν ένα ασφαλές αύριο. Οι περισσότεροι μένουν στο νησί για λίγα μόλις 24 ώρα και μετά από την καταγραφή τους και την έκδοση πιστοποιητικού συνεχίζουν το μακρύ τους ταξίδι. Από τη Λέσβο επιβιβάζονται στα καράβια της γραμμής προς Πειραιά και Καβάλα και από εκεί με λεωφορείο στην Ιδωμένη στα σύνορα με τα Σκόπια. Τελικός προορισμός τους κατά κύριο λόγο η Γερμανία και οι σκανδιναβικές χώρες. Germany, Αλμανία, Germany. This fish, you go is fish. Sweden. Yes, you go Denmark. Denmark. Yes. Sweden. Where are you going? Germany. We are going to Germany. Stockholm. Stockholm. Yes. I wish Stockholm.
Το αν θα φτάσουν στον τελικό προορισμό ουδής μπορεί να το εγγυηθεί. Υπάρχουν και αρκετοί που παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Λέσβο, καθώς δεν έχουν τα απαιτούμενα χρήματα για να εκδώσουν ακτοπλοϊκά και άλλα εισιτήρια. Υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι, παρασυρώμενοι από το ρεύμα, ξεκινούν για μια καλύτερη ζωή. Όμως η προτεραιότητα αφορά τους πρόσφυγες και όχι τους οικονομικούς μετανάστες. Έτσι παραμένουν περιπλανόμενοι και πολλές φορές απελάβνονται πίσω στις χώρες τους. Θα θυμάστε σίγουρα τον Αϊλάν, στην ψυχή του οποίου χύθηκαν ποτάμια κροκοδίλιων δακρύων. Βλέπετε μια εικόνα, λένε πως ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. Δυστυχώς όμως σε αυτή την περίπτωση ισοδυναμεί και με άλλες τόσες υποκρισίες από εκείνους που άφησαν τα πράγματα να εξελιχθούν κατά τρόπο που πλέον είναι εκτός ελέγχου. Σαν τον Αϊλάν υπάρχουν κι άλλοι και θα υπάρξουν ακόμη περισσότεροι. Απλά δεν θα βρεθεί εκεί η φωτογραφική μηχανή που μέσα από ένα κλικ θα αποθανατήσει το κατάντημά μας. Παρόλα τα θλιβερά που συμβαίνουν στη Λέσβο όμως, υπάρχει ελπίδα. Και αυτή η ελπίδα βρίσκεται στις καρδιές όλων αυτών των αφανών ηρώων που είτε λέγονται εθελοντές είτε ντόπιοι. Η ανθρωπιά δεν είναι σχήμα λόγου. Η ανθρωπιά είναι πράξης. Θέλω να κλείσω αυτό το αδιπορικό με το ποίημα «Πατρίδα» της Ουαρσάν Σάιρ. Θέλω να γυρίσω στην πατρίδα, αλλά η πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία. Πατρίδα είναι η κάνη ενός όπλου και κανένας δεν θα άφηνε την πατρίδα εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγούσε μέχρι τις ακτές. Εκτός αν η πατρίδα σου έλεγε να τρέξεις πιο γρήγορα, να αφήσεις πίσω τα ρούχα σου, να συρθείς στην έρημο, να κολυμπήσεις ωκεανούς, να πνιγείς, να σωθείς, να πεινάσεις, να εκλιπαρίσεις, να ξεχάσεις την υπερηφάνεια. Η επιβίωσή σου είναι πιο σημαντική. Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα, εκτός αν η πατρίδα είναι μια ιδρωμένη φωνή στο αυτί σου, που λέει «Φύγε, τρέξε μακριά μου τώρα, δεν ξέρω τι έχω γίνει, αλλά ξέρω ότι οπουδήποτε αλλού θα είσαι πιο ασφαλής από ότι εδώ».